ξεπέρασε κάθε ρεκόρ την πέμπτη η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Στα 318 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαμορφώνεται η τιμή του φυσικού αερίου εξαιτία των εντυνόμενων ανησυχιών για τον εφοδιασμό τη Ευρώπη μετά το πόλεμο στην Ουκρανία και τι κυρώσει στη Μόσχα. Νωρίτερα, τα συμβόλαια του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο ενέργεια του Άμστερνταμ άγγιξαν τα 300,50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι προμήθειε φυσικού αερίου από τον ρωσικό αγωγό προ την Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά περίπου 70%. 95% φέτο, επηρεασμένε από τι κυρώσει στη Ρωσία. Η Μόσχα θα σταματήσει τι προμήθειε φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού Nord Stream 1 για τρει ημέρε, από τι 31 Αυγούστου έω τι 2 Σεπτεμβρίου, ασκώντα μεγαλύτερη πίεση στι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε. Στο μεταξύ, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε δύο πακέτα μέτρων στο πλαίσιο του νόμου για την ενεργειακή επάρκεια, με τα οποία θα πρέπει να εξοικονομηθεί ενέργεια το επόμενο διάστημα. Το πρώτο πακέτο διάρκεια 6 μηνών τη σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, το δεύτερο πακέτο διάρκεια δύο χρόνων από την 1η Οκτωβρίου. Αυτό το πακέτο χρειάζεται ωστόσο πράσινο φω από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο πριν τεθεί σε εφαρμογή.